αυτά τα πράγματα που θέλω να σας πω. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας. Σας την έχω περιγράψει πολλές φορές ως οικονομία σχεδόν σοβιετικού τύπου. Γιατί? Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στη λειτουργία της οικονομίας, όχι για λόγους αποτελεσματικότητας. Και η Γερμανία βάζει περιορισμούς για λόγους ασφαλείας κλπ. Στην Ελλάδα οι περιορισμοί που μπαίνουν έχουν κυρίως να κάνουν με πελατειακούς λόγους. Δηλαδή, πριν από 20 χρόνια θεσμοθετήθηκε ότι ο αριθμός των αδειών για φορτηγά θα μείνει εκεί που είναι. Τι σημαίνει αυτό? Από τότε μέχρι σήμερα το εθνικό προϊόν έχει διπλασιαστεί. Τα φορτηγά που μεταφέρουν τα προϊόντα έχουν μείνει τα ίδια. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς σε ψηλότερο σημείο από όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα σήμερα φθηνότερα μεταφέρει προϊόντα από τη Θεσσαλονίκη στο Ντίσεντορφ παρά από τη Θεσσαλονίκη, προσέξτε, στη Λάρισα. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, μιλάμε κυρίως για μεταφορές. Για μια χώρα που εξάγει προϊόντα, αγροτικά κλπ. Λοιπόν, αν αθροίσουμε κλάδο-κλάδο, έτσι, τους περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα, στο ΙΟΒΕ το έχουμε κάνει για φορτηγά, το έχουμε κάνει για φαρμακεία, το έχουμε κάνει για όπου υπάρχουν περιορισμοί παράλογοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα το δημόσιο επιβάλλει, δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου αυτό το πράγμα, ότι τα φαρμακεία, έτσι, σε κάθε φάρμακο το οποίο πουλάνε, θα έχουν σταθερό ποσοστό κέρδους 35% πάνω στη χονδρική τιμή. Δεν υπάρχει χώρα του κόσμου που να έχει με νόμο θεσμοθετήσει τόσο μεγάλο ποσοστό κέρδους για φάρμακα. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ λένε πολλοί ότι η Ελλάδα έχει καρτέλ. Ναι, αλλά τα καρτέλ τα θρέφει το ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Κάναμε κάτι άλλο όμως. Για να μην το κάνουμε, που είναι και λίγο βαρετό, κλάδο-κλάδο, κάναμε το εξής. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο υπόδειγμα. Λέγεται GIMF. Global Integrated Financial and Monetary Model. Αυτό είναι, θεωρείται πλέον η τελευταία λέξη στα οικονομετρικά υποδείγματα. Ξεκίνησε να δουλεύεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 25 χρόνια πριν και σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Δεν είναι τόσο ευέλικτο μοντέλο γιατί έχει περίπου 1000 εξισώσεις για να κάνεις προβλέψεις, όμως είναι πάρα πολύ καλό για να απαντάς σε ερωτήματα τέτοιου τύπου. Χωρίζει τις οικονομίες σε δύο τομείς. Στο λεγόμενο τομέα των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και αυτός είναι ο ανταγωνιστικός τομέας, γιατί όταν ανταγωνίζεσαι με τους ξένους δεν μπορείς να έχεις περιορισμούς, αλλιώς θα καταστραφείς, θα βγεις εκτός αγοράς. Και στον λεγόμενο μη ανταγωνιστικό ή μη εμπορεύσιμο τομέα. Εκεί κυρίως υπηρεσίες. Έτσι. Τι κάνανε λοιπόν, το διαμετρήσαμε. Διαμέτρηση, μεταφράζω τη λέξη calibration. Έτσι. Και τι βρήκαμε, ότι το ποσοστό κέρδος, το margin, έτσι, το margin, στον τομέα των υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι περίπου 15% ψηλότερο από ό,τι είναι στην Ευρωζώνη. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των περιορισμών που το δημόσιο κυρίως επιβάλλει. Εγώ έχω πιστεί απόλυτα και έχω κάνει πολλή έρευνα στην οικονομία. Τα καρτέλ στην Ελλάδα τα κάνει το δημόσιο. Έτσι. Είτε γιατί επιβάλλει περιορισμούς στις χρήσεις γης, είτε γιατί περιβάλλει μέχρι και στο πόσα τετραγωνικά πρέπει να έχει ένα σούπερ μάρκετ για να πουλάει ψωμί. Αυτά όλα σημαίνουν καρτελοποίηση. Έτσι. Και είναι αποτέλεσμα πελατειακών σχέσεων με διάφορες ομάδες συμφερόντων. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι κάναμε λοιπόν, τι είπαμε. Ας υποθέσουμε ότι τώρα ως αποτέλεσμα εφαρμογής του μνημονίου στο διασωρτικό κομμάτι, που απαιτεί να φύγουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί, ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα συγκλίνει το ποσοστό κέρδους στον τομέα των μη εμπορευσίμων προϊόντων και υπηρεσιών με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Προσέξτε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θα αυξηθεί τα επόμενα 4 με 5 χρόνια, έτσι, το εθνικό προϊόν κατά 17%. 13,5 μονάδες από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, 3,2 μονάδες από την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Έτσι. Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 20%. Έτσι. Οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά 15,6%. Οι μισθοί κατά 12,5%. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε ξεγραμμένοι. Έτσι. Μην ξεγράφετε εύκολα την ελληνική οικονομία. Αρκεί το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί, έτσι, να αντιληφθεί τι πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει. Αρχίζει και το κάνει, γιατί μας αναγκάζουν πια. Γι' αυτό λέω, ουδέν κακό να μηκές καλού. Μόνοι μας όχι δεν το βλέπαμε, επειδή έχουμε δεσμευθεί απέναντι σε αυτές τις ομάδες συμφερόντων, δεν το έκανε ποτέ το πολιτικό σύστημα, κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Τώρα όμως μας αναγκάζουν να το κάνουμε. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής με την εξέλιξη αυτή.
Και ο ιδιωτικός τομέας βέβαια θα πρέπει να προσαρμοστεί. Έτσι. Θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Η βελτίωση της αγκοτονικότητάς του πρέπει να έρθει μέσω κατάλληλης προσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο είναι ξεπερασμένο σε πολλές επιχειρήσεις. Τι πρέπει να κάνει. Ο νέος κύκλος ανάπτυξης πρέπει να έρθει μέσω καινοτομίας, να συνεργαστούν οι επιχειρήσεις με τα πολυτεχνία, με τα πανεπιστήμια, να χρηματοδοτήσουν έρευνα. Έτσι. Και κυρίως να προβούν σε συνεργασία με διεθνή δίκτυα και να κάνουν διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ελλάδα έτσι που έχουμε το μικρότερο αριθμό πολυεθνικών εταιριών. Δεν το θέλουμε το ξένο κεφάλαιο. Ακόμα εμφορούμεθα από παλαιές αρχές. Συμπέρασμα λοιπόν και προτάσεις. Σαφώς περνάμε τη χειρότερη οικονομική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρωζώνη καθυστέρησε να αντιδράσει. Ωστόσο, πλέον ο μηχανισμός διάσωσης υφίσταται και λειτουργεί. Έλαβε επίσης ιστορικές αποφάσεις για την ισχυροποίηση του ευρώ με τη δημιουργία του οχήματος ειδικού σκοπού με τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο, το οποίο αγκαλιάζει όλο το χρέος του Ευρωπαϊκού Νότου, εάν ομιγέννη το χρειαστεί. Έτσι. Η ελληνική κυβέρνηση επίσης καθυστέρησε να αντιδράσει. Ωστόσο, τώρα έχει ήδη λάβει επαρκή δημοσιονομικά μέτρα για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα μέτρα, όπως σας είπα, είναι προστροβαρή, δηλαδή έχουν πάρθει ήδη και αφορούν πρώτον δημοσιονομική προσαρμογή και μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση, διαρθωτικές προσαρμογές, σταθερότητα χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μηνύματα από την εφαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού είχα βάλει Ιανουάριο-Απρίλιο όταν το έστειλα, αλλά προχθές βγήκαν και τα στοιχεία του Μαΐου και στο πεντάμινο συνεχίζει τη βελτίωση. Στο πεντάμινο η μεταβολή του ελλείμματος είναι 35,5%, έτσι, που σημαίνει πολύ κοντά στον ετήσιο στόχο. Άρα δεν πάει άσχημα μέχρι τώρα. Βέβαια, το αρνητικό στοιχείο στην εξέλιξη είναι ότι υπάρχει μια μικρή υστέρηση στα έσοδα και έτσι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κόψει περισσότερο τις δημόσιες επενδύσεις για να είναι συνεπής με το στόχο του ελλείμματος. Βλέπετε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πόσο πολύ έχει περικοπεί. Ενώ τα έσοδα υστερούν. Βέβαια, στο πεντάμινο υπήρξε μια σχετική βελτίωση στο ρυθμό μεταβολής. Ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι? Υπάρχουν κίνδυνοι. Αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα μεγαλύτερη από αυτή που σας είπα. Μεγαλύτερη από το μείον 4. Δεν το πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι. Απλώς το αναφέρω γιατί πολλοί αναλυτές το λένε. Εγώ νομίζω ότι στο μείον 3 θα πάμε φέτος. Άντε μείον 3,5. Δεν θα πάμε στο μείον 4. Δεύτερον. Το δεύτερο θετικό είναι ότι όσον αφορά το έλλειμμα, ακόμα και αν το έλλειμμα ξεφύγει από το μείον 4, στην Ελλάδα ο οικονομικός κύκλος έχει περιορισμένη επίδραση στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε εκτιμήσει, τώρα αυτό είναι λίγο τεχνικό, έχουμε εκτιμήσει την ελαστικότητα του ονομαστικού ελλείμματος σε σχέση με το ονομαστικό ΑΕΠ και είναι μόνο 0,6. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ελαστικότητα? Δηλαδή, εάν το ονομαστικό ΑΕΠ, έτσι, το ονομαστικό δηλαδή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, μειωθεί μία μονάδα παραπάνω σε σχέση με αυτή που είχαμε προβλέψει, έτσι, το έλλειμμα θα αυξηθεί 0,6 της ποσοστίας μονάδας παραπάνω αυτό που έχουμε προβλέψει. Άρα αυτό δεν είναι τόσο τραγικό. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι, γιατί πολλοί λένε, πολλοί ξένοι που... γιατί συμβαίνει αυτό, ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα αναπτυγμένο κοινωνικό κράτος. Άρα όταν μπαίνουμε σε ύφεση, δεν αυξάνονται τόσο πολύ τα επιδόματα ενεργείας όσο αυξάνονται στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και ειδικά στις σκανδιναβικές. Στις σκανδιναβικές χώρες αυτή η ελαστικότητα είναι περίπου 2. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν μπαίνουν σε ανεργία, σε ύφεση οι χώρες τους, το κοινωνικό κράτος δίνει πάρα πολλά χρήματα. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο το κοινωνικό. Είναι ανεπτυγμένο, αλλά μόνο όσον αφορά τις συντάξεις. Δεν είναι όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας. Γι' αυτό και ανήκουμε στο περίφημο μεσογειακό υπόδειγμα του κοινωνικού κράτους, που θεωρείται το πλέον αναποτελεσματικό. Γιατί τι κάνει? Δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στους ηλικιωμένους και ελάχιστη στους νέους. Δεν υπάρχει. Βέβαια, το ίδιο είναι και η Ιταλία, και η Πορτογαλία και η Ισπανία. Γι' αυτό ονομάζεται μεσογειακό κοινωνικό υπόδειγμα. Θεωρείται το χειρότερο σε όρους αποτελεσματικότητας. Διότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στους νέους.